βρεθήκατε. Άρα εσύ λοιπόν έζησες όλες τις δύσκολες ώρες της Νανάς με την ευρική ανορεξία και τις εισαγωγές της στα νοσοκομεία, ναι, και τις δουλειές που έχανε τη μία πίσω από την άλλη και την ψυχολογική της κατάπτωση. Δυστυχώς, ναι. Λία της, εγώ έτυχε, δυστυχώς έτυχε, να της πάρω συνέντευξη 5 μέρες πριν φύγει από τη ζωή. Η τελευταία της. Η τελευταία της. Και θυμάμαι όταν σηκωθήκαμε από το καφέ στα κάτω Πατήσια να φύγουμε, που μου είπε, σε παρακαλώ, μπορούμε να βγούμε αγκαλιά από το μαγαζί. Φαινόταν ότι δεν ήθελα να μου το πει, αλλά γιατί δεν μπορώ να σταθώ πολύ καλά. Βέβαια, μην το πει σε κανέναν, μην το γράψεις. Αυτό, και βγήκαμε αγκαλιασμένες έξω και είπαμε αυτό, να μου βάλει τώρα φωτογραφίες και τα λοιπά. Εσύ την έβλεπες ότι τελευταία όδευε πάλι προς πολύ άσχημες καταστάσεις? Η αλήθεια είναι ότι μετά την τελευταία εισαγωγή από το νοσοκομείο είχε ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Ήθελε πλέον να ζήσει. Λες μετά την πολυοργανική ανεπάρκεια, ναι, το 2016. Ναι. Όχι. Τώρα, τελευταία, στις 20 Μαΐου που μπήκε, την τελευταία. Στο Αγία, ναι, ναι, Όλγα, ανάτρεψε όλα αυτά, ήθελε να ζήσει όντως. Αλλά την προδώσαν τα οργανά της. Πλέον, δηλαδή ήταν παθολογικά τα αίτια. Είχαν καταστραφεί όλα. Τα όργανά της. Ναι. Ανεπάρκεια. Ναι. Η Νανά το είχε συνειδητοποιήσει όλο αυτό από την αρχή? Πιστεύω, δεν ήταν χαζή, ήταν πανέξυπνη. Πιστεύω ότι ήξερε και το πάλευε μέσα της. Αλλά μου έκανε εντύπωση ότι, δηλαδή σε μένα, ξέρω εγώ, είχε τύχει να χάσω 2 κιλά για κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας που είχε η μαμά. Και μου είπε, πώς έγινες έτσι, έκοψες? Α, το βλέπεις στους άλλους, ναι, ενώ ναι, δεν το βλέπεις στον εαυτό. Εμένα, ναι, εμένα μου είχε πει, πω, πώς είσαι έτσι, χάλια, ναι, σαν και εμένα είσαι. Της λέω, Νανά, λέω, δεν είμαι σαν και σένα. Τη σαρκάζονταν κιόλα. Ναι. Ή έψαχνε να βρει από κάπου να πιαστεί. Επειδή ακριβώς είχε συνειδητοποιήσει, μάλλον προς το τέλος, πλέον 100% το πρόβλημά της. Προσπαθούσε να ταυτιστεί με κάποιον. Αυτή η αντιμετώπιση της Νανάς ήταν στο τέλος. Πριν, πώς ήταν όταν έβλεπε τους ανθρώπους που είναι αδύνατοι? Στους άλλους έβλεπε, αυτό είναι το θέμα. Ότι στους άλλους έβλεπε πάντα ήταν παχύ, αδύνατη κτλ. Στον εαυτό της δεν μπορούσε. Ήταν αυτή η άτιμη αρρώστια. Είχε δικούς τους ανθρώπους που την υποστήριζαν. Είχε. Κοίταξε, αυτό σε εισαγωγικά είχε πολλούς. Όσο ήταν η Νανά στη δημοσιότητα, είχε τους φίλους. Μετά όταν σβήσαν τα φώτα της δημοσιότητας, είχε λίγους και καλούς και την οικογένειά της. Από ένα σημείο όμως και η ίδια δεν αποτραβήθηκε. Με έναν τρόπο ακούσαμε στο πάρα πολύ ωραίο πλήρωμα, ναι, που έκανε η Ρωμίνα, ότι όποιος της έλεγε ότι Νανά έχεις αδυνατήσει, πρέπει να φας, δεν ήθελε να το δεχτεί. Τον έκανε πέρα. Ναι, ναι, ναι. Με έναν τρόπο δηλαδή. Εσύ της το έλεγε. Μόνη της δεν απομακρύνθηκε. Εάν παρατηρήσετε και στα σχόλιά μου, στο Instagram, στο Facebook, ποτέ δεν της έλεγα κάτι. Κοριτσάκι μου και κολλητούλα μου. Δεν, ναι, της έλεγα ποτέ, αχ, πόσο μόρφινες. Πάχινες. Ποτέ. Ούτε από κοντά. Όχι, βέβαια. Όπως δεν είχα επιτρέψει και στο προσωπικό του καταστήματος να λέει κάτι. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είχες αποφασίσει εσύ ή είχες κάποια εντολή από κάποιο γιατρό της? Επειδή όχι, σαν, απλά σαν μάνα. Σαν μάνα. Αυτό. Λία, έχω μία μεγάλη απορία τώρα, ένα χρόνο μετά. Δεν σε είχα ρωτήσει ποτέ για πολλούς λόγους, αλλά τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Mm-hmm. Όταν γνώρισα την Ανά και κάτσαμε 3 ώρες μαζί αντί για μισή που θα μπορούσαμε, μου βγάλε μια μεγάλη πικρία, ένα μεγάλο παράπονο απέναντι στους δικούς της. Αυτό θα γνωρίσω. Μετά θέλω να πω όμως κάτι που το λέω για πρώτη φορά. Όταν δημοσιεύτηκε η συνέντευξη πια και η Νανά είχε φύγει από τη ζωή, mm-hmm, η μητέρα της μου γράψε ένα γράμμα εμένα και μου το έστειλε στην εφημερίδα, όπου η γυναίκα μου έλεγε ότι εγώ, σας μιλάω ειλικρινά κυρία Ξίδα, ήμουν πολύ κοντά της από την πρώτη στιγμή, με ασφαλιστικά μέτρα προσπάθησα να τη βάλω σε νοσοκομείο. Από ένα σημείο και μετά, μπορεί, ήμουνα μαμά, όλοι κάνουμε λάθη, όλοι γονείς. Η Νανά όμως δεν ήθελε καμία βοήθεια ούτε από μένα. Θέλω, ποια είναι η αλήθεια? Ισχύει αυτό. Είναι στη μέση η αλήθεια? Ισχύει, 100%. Αυτό που λέει η μαμά της ισχύει? Ναι, ναι, ναι. Μέχρι και με εισαγγελική παρέμβαση είχαν μεσολαβήσει να μπει μέσα. Αυτό. Και συγκεκριμένα η συγχωρεμένη είχε
Του είχε κάνει και μήνυση. Λέμε ότι το συμφωνήσετε. Αυτό εμένα με ξαφνιάζει πάρα πολύ. Γιατί αυτή την εικόνα που είχα εγώ για την Ανά είναι ότι είχε πολλά προβλήματα με την οικογένειά της και ότι ήταν μία αιτία που οδηγήθηκε σε αυτήν την κατάσταση. Να σα πω κάτι. Εγώ αυτό εξέλαβα. Ναι, εκεί δεν μίλαγε όμως την Ανά, μίλαγε ψυχασθένειά της. Εκεί ήταν η διαφορά. Δηλαδή πριν την ασθένειά της. Τα πράγματα και οι σχέσεις της με τους γονείς της και την οικογένειά της ήταν διαφορετικές. Πολύ καλές. Και με τον μπαμπά της, αλλά με τη μαμά της ήταν πιο καλές. Ήταν πιο καλές, το λες. Ναι, και είναι μια σοβαρή παιδιά, αξιοπρεπέστατη. Και δηλαδή και στο νοσοκομείο και τώρα, παιδιά, δεν την άφησε λεπτό. Και ο μπαμπάς της. Πάντως, εμένα, Λία, μου κάνει εντύπωση ότι βρέθηκε νεκρή μετά από ένα 24ωρο, νομίζω, μετά από κάποιες ώρες. Ήμασταν παρέα Κυριακή, μέχρι στις 10 το βράδυ και. Τρίτη πρωί. Τότε την Δευτέρα μιλήσαμε και τρίτη πρωί την βρήκε ο μπαμπάς της. Έτρωγε κανονικά εκείνες τις ημέρες. Και εμένα τρώγε καλέ. Έτρωγε κανονικά. Ναι. Πάντως, εμένα, ρε, μαζί παιδιά, που κάναμε τη συνέντευξη. Φωτογραφίες στο Instagram. Στο Facebook, συγγνώμη, στο Instagram, στο Facebook. Με διάφορα γεύματα, γιατί μιλούσαμε με την Ανά. Το έκανε αυτό. Πολύ συχνά. Και μου έστελνε φωτογραφίες με κλαμπ σάντουιτς, με σουβλάκια. Με και μου έλεγε πάμε να φάμε αυτό, πάμε να. Αυτό που, αυτό που λες πάντως, Αμέλεια, είχα ακούσει ότι το έκανε αυτό σε φίλους της και γνωστούς της που είχαν μια επικοινωνία. Το έκανε για να δείξει ότι έχει αρχίσει να συνέρχεται. Γενικά πόσταρε πολλά φαγητά. Ναι, και πράγματα μέσα. Ναι, ναι. Συνεχώς. Εγώ τουλάχιστον όσο ήμασταν παρέα και τρώγαμε. Έτρωγε πάρα πολύ και έτρωγε και πατάτες. Δεν πήγαινε μετά. Αυτό ήταν το λάθος. Όταν ήμασταν παρέα, προσπαθούσαν να κρατηθεί εντός εισαγωγικών, γιατί ξέρω ότι ξέρει κάπω λίγο θα την κυνηγήσω. Είναι γνωστή μέθοδος που κάνουν όλοι. Ναι. Που άσκουν από νεφρική ανορεξία. Έτρωγε πάρα πολύ. Έτρωγε μετά, όμως το έβγαζε ότι έτρωγε. Το έβγαζε όντως. Το έβγαζε, ή όχι. Ναι. Μάλλον ναι. Και στο τέλος. Ναι. Τέλος, εντάξει. Βρε, Λία μου, όλος αυτός ο αγώνας που έμπαινε, έβγαινε μέσα στα νοσοκομεία, δεν την είχε κουράσει σε ένα σημείο να πει θέλω να ξαναξεκινήσω από την αρχή και να προσπαθήσω. Και να το κάνω όμως. Το κατάλαβα τώρα τελευταία. Αυτή ήταν η διαφορά. Δηλαδή, τώρα που την άφησαν τα όργανα της. Ήταν πλέον αργά. Ήταν πολύ αργά. Πάντως, εγώ θέλω να επιμείνω σε κάτι, βρε παιδιά, γιατί μας βλέπουν και μαμάδες τώρα. Και δεν ξέρω, εγώ ένιωσα ότι μου λέει αλήθεια στην Ανά εκείνη τη μέρα. Μου είχε πει να τα αγαπάτε τα παιδιά σας. Όσα κιλά κι αν είναι, να μην τα πιέζετε ποτέ με το φαγητό και να τους λέτε συνεχώς πόσο όμορφα είναι. Πιστεύω ότι είχε δεχθεί ένα είδος καταπίεσης. Τώρα το τι είναι αυτό, καθυλώνεται. Σε μένα προσωπικά δεν μου φαίνεται. Η Ανά δεν ήταν εξωστρεφής πολύ σε θέματα οικογενειακά της. Όχι. Ενώ όσο τσαμπουκά είχε στη δουλειά της πάνω ετοιμόλογη, πάντως την είχε κάνει και πολύ νευρική αυτή η ασθένεια, παιδιά. Πολύ νευρική, νομίζω. Εντάξει, κοίταξε, είναι και σε ασθένεια, ψυχασθένεια, ξέρεις. Γι' αυτό σου λέω δεν μιλάγε η Ανά μερικές φορές. Μιλάγε ψυχασθένεια και όχι η Ανά. Ήταν απογοητευμένη. Σαν άνθρωπος, δηλαδή, χαμογέλαγε, γελάγα, τι κάνει, την πλάκα. Άσχετα από το πρόβλημα το οποίο υπήρχε. Καταρχήν, εγώ μου είχε κάνει εντύπωση που δεν είχε παιδιά. Που πήγαμε εγώ και ξέρω, ερχόταν οροπό, πήγαμε στην κόρη μου για καφέ. Και τη έλεγα, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι παιδιά. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω. Δεν ήθελα. Ναι. Αυτή ήταν η απάντησή τη πάντα. Αλλά ήταν εξωστρεφή, ήταν χαρούμενη. Δεν εξηγούσα τον λόγο όμως. Όχι, όχι, αλλά εντάξει, να σα πω κάτι. Δεν πα σε μια γυναίκα να πει ότι γιατί δεν θε να κάνει παιδιά. Είναι επιλογή. Ναι. Ο σύζυγό τη ήταν μέχρι τέλου κοντά τη. Μιλάς για ποιον από τους δύο, για το δεύτερο. Για το δεύτερο. Ναι. Γιατί θυμάμαι τότε είχα διαβάσει ότι η ίδια η Ανά τον παρακάλεσε να. Τον δεύτερο, τουλάχιστον πότε μου είχε πει η Ανά, ήταν επιλογή της καταχώρησε. Ναι. Αυτό είχα διαβάσει, ότι ήταν επιλογή. Το είχε πει και στη συνέντευξή της. Γιατί αυτό που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση τότε ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν δίπλα της και τη στήριζε πολύ. Και εκείνη δεν ήθελε, γιατί έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά και ήθελε να τον απελευθερώσει εντός εισαγωγικών από όλο αυτό. Είναι όντως αλήθεια αυτό, πιστεύω, Λία. Πως ναι, ίσως επειδή να της κόλλαγε πιο πολύ από θέμα αρρώστιας και ίσως δεν ήθελε την καταπίεση. Ναι. Ήταν σαν μωρό παιδί, ήθελε χειρισμό μωρού παιδίου. Ξέρεις τι ήταν αυτό που την έριξε σε όλο αυτό, γιατί ήταν κάτι το οποίο εγώ το άκουσα τώρα στο αφιέρωμα της Ρωμίνας και με ξάφνιασε ότι πάλευε.